αγαπημένοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στα χειροτεχνάσματα. Είμαι η Ρεβέκα και έπειτα από απέτηση πολλών, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τριαντάφυλλα, μικρά και μεγάλα, με φίλτρα του καφέ. Η διαδικασία είναι απλή και πολύ πολύ οικονομική, αφού το πακέτο με τα φίλτρα του καφέ κοστίζει ούτε ένα ευρώ, γύρω στα 80 λεπτά. Η αρχή λοιπόν, παίρνουμε τα φίλτρα του καφέ. Έπειτα, πάνω σε αυτά, σχεδιάζουμε τα πέταλα των λουλουδιών που θέλουμε να κάνουμε. Εγώ έχω βρει στο διαδίκτυο κάποιο σχέδιο για τριαντάφυλλα. Είναι αυτό εδώ. Οι αριθμοί που βλέπετε εδώ πέρα αφορούν στο μέγεθος των πετάλων και όχι στον αριθμό που πρέπει να γίνουν, στην ποσότητα που πρέπει να γίνουν αυτά. Ξεκινάμε από το πιο μικρό μέγεθος, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο είναι το ίδιο νούμερο, όπως και το έβδομο με το όγδοο. Εννοώ ότι δύο σειρές, δύο φορές θα γίνουν από αυτό το σχέδιο και δύο από αυτά, από αυτό. Τα κόβουμε λοιπόν και τα αποτυπώνουμε πάνω στα φίλτρα του καφέ και για οικονομία χώρου αποτυπώνουμε δύο πάνω στο φίλτρο. Οπότε, επειδή αυτό είναι διπλό, θα μας βγουν δύο σχεδιάκια από εδώ και δύο από αυτά. Συνολικά, εγώ επειδή θέλω να κάνω ένα μεγάλο λουλούδι, θα θέλω 6 κομμάτια από το κάθε σχέδιο. Αν εσείς θέλετε μικρότερο, θα κάνετε λιγότερα κομμάτια. Αν θέλετε μεγαλύτερο, θα κάνετε περισσότερα κομμάτια. Το νούμερο 4 όμως, επειδή το βλέπουμε κάπως περίεργο εδώ πέρα, να σας δείξω πώς γίνεται. Το αποτυπώνω στην άκρη του φίλτρου. Αυτό δηλαδή, έτσι. Οπότε, όταν το κόβω, γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μονοκόμματο. Αυτό το κάνω για να μην παιδεύουμε πολύ ώρα με τα κομματάκια. Είναι ένα μονοκόμματο, το οποίο τη λίγο θα δείτε το πώς. Ας κόψω λοιπόν και αυτό. Προσέξτε να το κόψετε όσο μπορείτε πάνω στο μολύβι, στη μολυβιά, για να μην σας φαίνεται μετά. Εμένα εδώ λίγο μου ξέφυγε, θα το πάρω όμως. Ορίστε. Έτοιμα. Βλέπετε. Λοιπόν. Είπαμε λοιπόν ότι μπορείτε να κάνετε όσα κομμάτια εσείς θέλετε. Ξεκινάμε λοιπόν με το πιο μικρό κομμάτι, το νούμερο 1, και σιγά σιγά θα πηγαίνουμε στα υπόλοιπα. Με την σιλικόνη μας, τη θερμενόμενη σιλικόνη, θα κολλήσουμε τα κομμάτια. Μπορείτε, αν δεν σας βολεύει έτσι, να το τυλίξετε και σε ένα ξυλάκι από τα σουβλάκια ή σε κάποιο σειρματάκι, εσείς ξέρετε. Εμένα με βολεύει έτσι και επειδή συνήθως τα κολλάω σε επιφάνειες που δεν με βολεύουν τα ξυλάκια και τα σειρματάκια, τα κολλάω έτσι. Λοιπόν, το διπλώνω όσο μπορώ καλύτερα, ώστε να έχει μείνει και ένα άνοιγμα εδώ πέρα και το κολλάω με τη σιλικόνη μου. Εκεί που σταμάτησα θα κολλήσω το επόμενο. Κοιτάω όμως στο κενό αυτό, στο άνοιγμα εδώ,
να βάλω τη μητούλα από το επόμενο πέταλο. Δεν χρειάζεται να το κολλάτε μέχρι πάνω, λίγη κόλλα εδώ κάτω χρειάζεται, λίγη σιλικόνη εδώ κάτω. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν τρέχει, δεν ζεστάθηκε προφανώς καλά. Έχει ξεφύγει μολυβιά, οπότε δεν θα το βάλω αυτό. Καλά είναι να διπλώνετε λίγο κάτω για να σας διευκολύνει στο άνοιγμα των πέταλων, των πετάλων. Μην βάλω όμως από αυτό το μέγεθος άλλο, γιατί θα καθυστερήσουμε πολύ. Προχωράμε στο νούμερο 2, το αμέσως επόμενο μέγεθος δηλαδή. Υπόψη, εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι σχήμα πετάλου θέλετε. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε αυτό. Εμένα απλά με βολεύει αυτό πολύ. Λοιπόν, με την ίδια λογική και με την ίδια τακτική θα κάνουμε όλα τα σχέδια. Έτσι θα βάλουμε και το νούμερο 4. Βλέπετε πως ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Και μετά θα κολλήσουμε και μεμονωμένα τα πέταλα. Αυτά κοιτάμε να τα βάλουμε όπου έχει κενό για να συμπληρωθεί το τριαντάφυλλό μας. Έτοιμο το τριανταφυλλό μου. Πριν το βάψω όμως, θα κάνω και το μικρό του τριανταφυλλάκι που σας υποσχέθηκα και μετά θα τα βάψω για τα δυο μαζί. Για το μικρό του τριανταφυλλάκι, όπως είναι το
φίλτρο του καφέ, βάζουμε 2-3 στη σειρά και κόβουμε τέτοιες λωρίδες. Βλέπετε? Τέτοιες λωρίδες. Δημιουργούμε ακανόνιστα σχεδιάκια με το ψαλίδι μας. Είναι πολύ εύκολο να γίνουνε. Θα κάνουμε έτσι λοιπόν. Και ξεκινάμε από το πιο μικρό και αρχίζουμε και τυλίγουμε πάλι, είτε σε ξυλάκι, είπαμε, είτε σε σειρματάκι, είτε έτσι, όπως θέλουμε, βάζοντας πότε-πότε λίγη σιλικόνη και συνεχίζουμε να τυλίγουμε. Υπόψη θέλουμε να σφίγγουμε από κάτω για να ανοίγει από την πάνω τη μεριά, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο φυσικό τριανταφυλάκι. Δημιουργήστε και πιετούλες, θα δώσουν ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, δηλαδή μην το κολλάτε όπως το βλέπετε ίσια. Λοιπόν, θέλω ένα πιο μικρό τριανταφυλάκι, σε κάποια σημεία του μπορείτε να σκίσετε λίγο το φίλτρο για να είναι λίγο πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Βλέπετε έτσι, σαν μπουμπουκάκι. Λοιπόν, δεν θα το συνεχίσω άλλο. Καταλάβατε τη λογική, με τον ίδιο τρόπο τα κάνετε πιο μεγάλα, πιο μικρά, όπως εσείς τα θέλετε. Ήρθε η ώρα όμως να σας δείξω λίγο το βάψιμό του. Δεν θα κάτσω να το βάψω ένα-ένα αυτό με το πινέλο, γιατί θα με πάρει και πολλή ώρα και το αποτέλεσμα δεν θα είναι πολύ καλό. Έτσι σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο, πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο. Και αυτό το σκέφτηκα γιατί τα φίλτρα του καφέ όταν βρέχονται δεν παθαίνουν τίποτα. Οπότε σκέφτηκα να το αποτύξω μέσα σε νερό χρωματισμένο. Πήρα λοιπόν ένα τάπερ. Έριξα λίγο χρώμα ακριλικό. Εσείς θα ρίξετε ό,τι χρώμα θέλετε. Θέλετε σε μοβ, θέλετε σε μπορντό, θέλετε σε μπλε, ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ τώρα θα δημιουργήσω ένα χρωματάκι ροζ περίπου, γιατί το κόκκινο όταν θα μπει και το νερό θα χάσει την ένταση του χρώματος, θα χαθεί η ένταση του χρώματος και θα είναι πιο ροζέ. Ρίχνω λοιπόν νερό, κοιτάω να είναι λίγο χλιαρό για να μπορέσει να μου το διαλύσει καλύτερα το χρώμα μου. Λοιπόν, ανακατεύω καλά με ένα πινέλο. Και εδώ μέσα λοιπόν θα μπουτίξω τα λουλούδια μου. Θα σου δείξω πρώτα το μικρό.
να στεγνώσει ήταν ακόμα πιο ωραίο. Είναι φυσικότατο το αποτέλεσμα. Θα βουτήξω και το μεγάλο. Μην το βλέπετε έτσι πως έχει πέσει το ένα πάνω στο άλλο το φύλλο. Όταν θα στεγνώσει δεν θα είναι καθόλου έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάω να το στεγνώσω με το πιστολάκι, ή αν θέλετε το αφήνετε και στεγνώνει και μόνο του, αλλά νομίζω ότι με το πιστολάκι θα στεγνώσει καλύτερα. Θα το στεγνώσω λοιπόν και έρχομαι να σας το δείξω. Έτοιμα τα λουλούδια μας, και το μεγάλο και το μικρό, ορίστε. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν για κάποιο λόγο δεν έχετε κολλήσει καλά τα φυλλαράκια σας και βλέπετε ότι πέφτουν πολύ, μπορείτε με λίγη σιλικόνη να τα ξανακολλήσετε, όπως θα κάνω εγώ τώρα εδώ σε κάποιο σημείο. Τα κολλάτε λοιπόν. Και με κάποιο μολυβάκι, μαρκαδόρο, με κάτι τέλος πάντων, αρχίζετε και γυρίζετε, εγώ το έχω κάνει ήδη, απλά θέλω να σας το δείξω λιγάκι πως γίνεται, αρχίζετε και γυρίζετε τα φύλλα, τα πέταλα μάλλον, κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να γυρίσουν προς τα κάτω και να δείχνουν πιο φυσικά. Θα πάρει λίγη ώρα αυτό, ένα φυλλαράκι για να το κάνετε, αλλά πιστέψτε με, το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσετε και αυτή την διαδικασία, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε λίγο γκλιτεράκι στις γωνίες, να κάνετε λίγο πιο έντονο το χρώμα στις άκρες, να το κάνετε τέλος πάντων όπως εσείς θέλετε, ή να προσθέσετε λίγο κι άλλο χρώμα σε κάποιες σημεία του, αραιωμένο πάντα το χρώμα. Να βάλετε λίγο γκλιτεράκι, είπαμε, τέλος πάντων το κάνετε όπως σας αρέσει εσάς. Τώρα, αν θέλετε να το κολλήσετε σε κάποια επιφάνεια και σας εμποδίζει αυτό, το κόβετε και το κολλάτε στην επιφάνεια, ή το κολλάτε κάπως λοξά, κάπως έτσι. Με την ίδια λογική και με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια τεχνική δηλαδή, μπορείτε να κάνετε και φύλλα. Θα κόψετε το φίλτρο του καφέ στο σχήμα του φύλου και θα το βουτήξετε σε πράσινο χρώμα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτή ήταν η τεχνική. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να την χρησιμοποιήσετε. Θα φτιάξετε λοιπόν τα δικά σας λουλουδάκια. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω και πάλι τα σχόλιά σας και τα like σας, και αν γίνεται και τις κοινοποιήσεις σας. Έτσι με βοηθάτε φάνταστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.